Σοβαρά είναι τα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία της προανάρτησης για το κτηματολόγιο και στην περιοχή της Ανομεσσηνίας. Η αλήθεια είναι ότι θέλει γερό στομάχι και γερά νεύρα για να το αντέξει όλο αυτό. Αλλά για να πούμε με δύο λόγια το τι συμβαίνει στην Ανομεσσηνία. Η Ανομεσσηνία και συγκεκριμένα η περιοχή της, του Δήμου Ιχαλίας κατά την κατάρτιση του κτηματολογίου είχε χωριστεί και η επεξεργασία γινόταν από δύο διαφορετικές εταιρείες. Η μία εταιρεία ήταν αυτή που είχε και την τριφυλία με τα γνωστά προβλήματα που οδήγησαν στην αναστολή της, της προανάρτησης σε εκείνη την περιοχή και αφορούσε τις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Ανδανία ή Ραδόριο, όπου αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπιζε και η τριφυλία. Όπως σημείωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Best 97,3, ο πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ Μεσσηνίας, Τάσος Αδαμόπουλος, αντίστοιχη διαδικασία αναστολής πρέπει να κινηθεί και για τρεις ενότητες στο Δήμο Ιχαλίας. Στο παρόν όχι. Όχι, εκτός. Στο παρόν ήταν μόνο για το Δήμο Τριφυλίας, για τους ΟΤΑ του Δήμου Τριφυλίας. Δεν ήταν για τις άλλες τρεις δημοτικές ενότητες που είχε η ίδια εταιρεία. Και προφανώς θα πρέπει να επεκταθεί το μέτρο. Παράλληλα, έχει κατατεθεί έτοιμα για την όλη διαδικασία, έτσι ώστε να υπάρξει παράταση.